καταφέραμε να μπούμε στους τελικούς του Όμπαν. Η επιθυμία όλων μας είναι να κερδίσουμε το μεγάλο βραβείο. Πιο πολύ από όλους το θέλει βέβαια ο Ντόν Γουέι. Παρά τις δυσκολίες, έχουμε μια δυνατή ομάδα. Όμως, κανείς δεν ξέρει ακόμα τι μας περιμένει σε αυτόν τον άγνωστο πλανήτη. Ο Ρίκ από τότε που έφυγε μας λείπει πολύ. Ευτυχώς όμως έχουμε μαζί μας τη Μόλι. Όμπαν, τα αστρόφλια του διαστήματος. Καλώς ήρθατε στον Όμπαν. Τον ύπνο τον έχεις στο τσεπάκι σου. Πώς φτάσαμε εδώ κάτω? Όμπαν. Όπο, κοίτα κάτι πλανήτες. Γεια σου, Όμπαν, ετοιμάσου να γνωρίσεις τη Μόλι. Εγώ στη θέση σου θα πρόσεχα, νεαρή μου. Είναι πολύ ψηλά. Τι? Ξαφνικά έπαθα υψοφοβία. Τι μέρος είναι αυτό? Μόλι, ό,τι κι αν έχουμε μάθει για τον Όμπαν ως τώρα, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες λένε πως το κέντρο του γαλαξία μας ήταν μια μαύρη τρύπα. Σου φαίνεται για μαύρη τρύπα? Όμπαν είναι απίθανος. Ο πλανήτης Όμπαν και το μεγάλο βραβείο. Πού είναι όλοι? Εδώ είναι ερημιά. Γεια σας! Είναι κανείς εδώ? Έχω κακό προαίσθημα για αυτό το μέρος. Έλα, Τζόρνταν, τουλάχιστον παίξ το σκληρός. Hey, κόφτο! Μόλι, Τζόρνταν, μ' ακούτε? Δεν κουνιέται. Με τα εργαλεία που φέραμε σίγουρα θα κουνηθεί. Ξεχάστε το. Δεν έχουμε να κάνουμε με φυσικές δυνάμεις εδώ. Θα γυρίσουμε στο σκάφος τώρα. Μα κύριε, η Μόλι και ο Τζόρνταν είναι φιλοξενούμενοι του Avatar. Δεν είναι φυλακισμένοι. Εμείς είμαστε απ' έξω. Μήπως έπρεπε να περιμένουμε στην πόρτα?
Μπορούμε να γυρίσουμε όποτε θέλουμε. Αλλά τώρα που είμαστε μέσα, πρέπει να μάθουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Πάπα! Αρχίζει να μ' αρέσει αυτό το μέρος. Ναι, στάσου. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα εδώ. Φτάνει να μην είναι πολύ άνετο, ε. Μολύ, μην αναπνέεις καν όταν σου πω βάλτε στα πόδια. Τι θέλεις να πεις? Γεια σας. Είμαστε η ομάδα της γης. Χάρηκαμε πολύ. Μου είπαν πως δεν δαγκώνει. Πρίγκιπα Άικα. Φτάνει να μην τον προκαλέσετε. Είναι ένας από τους 9 φιναλίστ. Ευχαριστώ πρίγκιπα, αλλά πριν λίγο το κατάλαβα, ε. Πρίγκιπα Άικα, χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Ακόμα πιστεύεις ότι δεν κρατήσαμε την υπόσχεσή μας, ε? Στον πλανήτη μου, όταν δίνουμε μια υπόσχεση, την κρατάμε. Είμαστε όμως μαθημένοι και να συγχωρούμε. Δεν σου είμαι θυμωμένος, Μόλι. Καλώς ήρθατε στον Όμπαν. Ναι, ευχαριστούμε που νίκησες τον Σπίριτ στον Άλουας. Μας βοήθησες πολύ. Κόλα το, φίλε. Είπα ότι δεν θύμωσα με τη Μόλι. Εσύ, φίλε μου, είσαι άλλο θέμα. Πώς είναι το μαγουλό σου, λοιπόν? Ει, παιδιά, κόφτε το! Αρκετά τραβάμε στον αγώνα. Ναι, η Μόλι έχει δίκιο. Η προκριματική δεν ήταν τίποτα. Αυτοί οι αγωνιστές είναι οι καλύτεροι. Θα χρειαστούμε όλοι μας τη δύναμη. Ξέρεις τίποτα για αυτά τα πλάσματα? Μόνο για δύο. Αυτός είναι ο Σόουλ. Είναι ένας ισχυρός μάγος, γνωστός σε όλο το γαλαξία. Κάποιοι λένε πως είναι το ίδιο δυνατός με τον Άβανταρ. Αλλά εγώ αμφιβάλλω. Αυτός είναι ο κρός της αυτοκρατορίας, τον Γκρόγκ. Τι έγινε ο τόρος? Φαίνεται πως έχασε το κεφάλι του. Κυριολεκτικά. Μάλλον οι ανώτεροι του δεν χάρηκαν που έχασε από την ομάδα της γης. Μα ήρθε πρώτος στους προκριματικούς και με μεγάλη διαφορά. Για τους Γκρόγκ η αποτυχία είναι παράπτωμα. Ο τόρος είχε κάπως μαλακώσει. Αλλά να χάσει από εσάς τους άθλιους γήινους. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έδωσε το κεφάλι του στην αυτοκρατορία των Γκρόγκ. Μάλλον δεν ήταν η μέρα του. Εις το όνομα του αφέντη του Άβαταρ, σας καλωσορίζω όλους στο μεγάλο αγώνα του Όμπαν, κύριοι. Ακούστε με. Σατής, τι συνεχεί κάνεις εδώ πέρα? Σ' αφήσαμε στο Σανγκράρ, 266 έτη φωτός μακριά. Στο Σανγκράρ? Είναι ένας από τους τρεις πλανήτες όπου έγιναν οι προκριματικοί. Ο Άλουας, ο Σανγκράρ και ο Ντάρουαρ. Πήρα προαγωγή, έγινα ομιλητής. Πώς ήταν στον Σανγκράρ αφού ήταν μαζί μας τον Άλουας? Προσοχή, παρακαλώ. Οι λότοι νικητές. Ο πρώτος αγώνας των τελικών θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Θα γίνουν 9 αγώνες συνολικά. Σε αυτούς τους αγώνες θα αντιμετωπίσετε το ένα τον άλλον ταυτόχρονα. Δεν θα μελετήσουμε τις πορείες? Να μελετήσετε τις πορείες? Μα εδώ μιλάμε για μεγάλο τελικό. Οι 9 αγώνες θα γίνουν σε διαφορετική περιοχή του Όμπαν.
Η πορεία του αγώνα θα είναι σημειωμένη μόνο στις πέτρινες πύλες που θα πρέπει να τις βρείτε και να περάσετε από μέσα. Ο κανόνας του σκόρ είναι ο ίδιος. Για να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα, οι πρώτοι τρεις νικητές του κάθε γύρου θα λαμβάνουν βαθμούς. 9 για τον νικητή, 6 για τη δεύτερη θέση και 3 βαθμούς για την τρίτη. Το μεγάλο βραβείο θα δοθεί στον αστροπιλότα που θα λάβει τους περισσότερους βαθμούς συνολικά στο τέλος των 9 αγώνων. Καταλάβατε! Αυτά τα είναι βαθμοί στο maximum με 110 πιθανότητες να σκοράρουμε. Είναι δίκαιος αγώνας και πάλι εγώ θα νικήσω, κύριε. Και να θυμάσαστε, απαγορεύεται αυστηρός κάθε απόπειρα ενάντια στη ζωή του άλλου. Ποιος θα σκεφτόταν να κάνει κάτι τέτοιο? Η ποινή θα είναι άμεσος αποκλεισμός. Εντάξει λοιπόν. Τώρα αν είστε έτοιμοι, ξεκινήστε για τους αγώνες. Σας, Κότσι, κρατηθείτε από όπου μπορείτε. Το σκάφος μου, το πληρωμά μου! Μην ανησυχείς, φίλε μου, τα σκάφη σας θα έρθουν μαζί μας! Βιαστείτε τώρα! Ετοιμαστείτε όλοι! Σύντομα θα είμαστε εκεί! Και μου λες πώς θα φτάσουμε στα σκάφη μας! Ο Άβαταρ περιμένει να πάμε εκεί πετώντας. Θα πρέπει να δώσει φτερά στη συνεργατηδά μου. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε τις μαγικές πύλες. Τις μαγικές πύλες, φυσικά. Και πού ακριβώς είναι οι μαγικές πύλες? Εξαφανίστηκε. Το σκάφος μου. Το σκάφος μου. Μάλλον πρέπει να τις βρούμε μόνοι μας. Καλή τύχη, πρίγκιπα. Παρομοίως. Καλή τύχη, πρίγκιπα. Θα σε περιμένουμε στο τέρμα, φίλε μου. Να πάρει ευχή, είναι κλειστή. Έχεις καμιά ιδέα? Από εδώ. Ναι. Ακολούθησέ με, Μόλι. Hey. Ακόμα εδώ είμαι. Φανταζόμουν κάτι, ξέρεις, περισσότερο μαγικό. Καλωσύνη σας που ήρθατε. Ο αγώνας όπου να είναι αρχίζει. Το Βέλαος 3 είναι έτοιμο. Ο Σταν και ο Κότζι είναι σε ετοιμότητα. Τι έκανες με τους γύρους? Ένα άτομο κρίνεται από τους φίλους που έχει. Δεν θα ήθελα να πέσει σε λάθος πλήθος. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Ήρθα εδώ για να νικήσω και θα το κάνω. Δεν θα μας προδώσεις ξανά. Μην ξεχνάς τους Κρόγκ, τους αληθινούς σου φίλους. Το Βέλος 3 είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ε? Προσοχή, Κότζι, αλλά εδώ, γρήγορα. Σταν, βοήθησέ με. Οι αστροπιλότοι δεν πετάνε. Βάλε τους αντιδραστήρες στο maximum. Εντάξει.
μαθητήρες έπαθαν ζημιά. Θαυμάσια δουλειά, Μόλι. Θα φτιάξουμε το πρόβλημα μετά τον αγώνα. Στο υπόσχομαι. Ο Σατής μίλησε για πέτρινες πύλες. Βλέπετε κάτι στην οθόνη σας? Ακόμα δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Προς το παρόν ακολούθησε τους άλλους. Τραβάτε γερό κουπί, άντρες! Πλευρίστε τον εχθρό! Μόλι, πρόσεχε! Μάλλον κάτι πιάνουμε. Οι πέτρινες πύλες εκπέμπουν παλμικές δονήσεις. Αν σπάσω τον κωδικό, τότε θα τις βρούμε. Τζόρνταν, μην είσαι χαζός. Απλώς τον προσέχω. Δεν υπάρχει νόμος γι' αυτό, έτσι? Un sakai gdar salana. Αυτός ο Λουράσιος πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Τι είναι αυτό? Άικα! Α, ένας πρίγκιπας με το ζωάκι του. Υπάρχει καλύτερο θέαμα? Μόλι, σου απαγορεύω να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα να κερδίσεις. Τζόρνταν, τρελάθηκες τελείως? Ξέρεις, Μόλι, έπρεπε να εμπιστεύεσαι λίγο περισσότερο το συνεταιρό σου. Του ανταπέδιδα τη χάρη. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη που αμφέβαλα για σένα. Πού είναι οι άλλοι? Κότσι, πού είναι η επόμενη μαχική πύλη? Μεταφέρω τα δεδομένα στο κομπιούτερ σου. Ίσως βοηθήσει αυτό. Νομίζω πως πέτυχε, αλλά δεν είμαστε κοντά στο στόχο. Εδώ είναι. Τελείωσε, Μόλι. Ο Σόουλ ήρθε πρώτος, ο Ντάι δεύτερος και ο Κρός τρίτος. Τελείωσε, μα... Εμείς ήρθαμε πέμπτοι.
πίσω από την Νίκ και την Σκά. Δεν έχουμε βαθμούς. Γύρνα στον υπτάμενο ναό αμέσως. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα στον πρώτο μας αγώνα. Είναι σαν να μην αγωνιστήκαμε καθόλου. Πρέπει να τα πάω καλύτερα. Δεν έχω επιλογή. Πρέπει να κερδίσω το μεγάλο βραβείο.